δεν μπορούν να βγαίνουν διάφορα πορίσματα και να λένε ότι είναι ρωμαϊκό, γιατί παραποιούν και την ιστορία και είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Με αυτή την φράση σχολιάζει τα όσα ανακοινώθηκαν από πλευράς του Υπουργού Πολιτισμού η κυρία Κατερίνα Περιστέρη αναφορικά με την ανακολουθία των δηλώσεων της Υπουργού Πολιτισμού και με τα όσα αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Ελάχιστες ώρες μετά την παραδοχή της Υπουργού Πολιτισμού Λιδίας Κονιόρδου ότι το ταφικό μνημείο στο Λόφο Καστά είναι μακεδονικό, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Πολιτισμού το παίρνει πίσω. Δεν παραποιούν μόνο την αλήθεια, παραποιούν και την ιστορία, σημειώνει η κυρία Περιστέρη, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να βγαίνουν διάφορα πορίσματα και να λένε ότι ο τύμβος Καστά είναι ρωμαϊκός. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν κάποιους, να τα λέμε όλα, τους πειράζει που το μνημείο είναι μακεδονικό. Δεν θέλω ονόματα, βλέπω, αν τους πειράζει. Εγώ βλέπω να τους πειράζει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να βρω τους λόγους που τους πειράζει. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να είναι χαρούμενοι για αυτό το πράγμα, να είναι περήφανοι. Εγώ αν ένας άλλος συνάδελφος έκανε μια τέτοια ανασκαφή, θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγα μπράβο και θα το χαιρόμουν. Απορώ γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Πραγματικά απορώ. Το μνημείο αυτό κατασκευάστηκε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα. Είναι μακεδονικό, είναι παραγγελία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως μαρτυρείται και από τον πλούτο του μνημείου και από την τεράστια ποσότητα μαρμάρου που χρειάστηκε για να χτιστεί, από την τέχνη που υπάρχει, καριάτιδες, σφίγγες, ψηφίδωτα, όλος αυτός ο πλούτος δεν μπορεί να γίνει από έναν απλό άνθρωπο παραγγελία. Είναι παραγγελία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι μακεδονικό και η καταστροφή του γίνεται στα ρωμαϊκά χρόνια. Δεν μπορούν να βγαίνουν διάφορα πορίσματα και να λένε ότι είναι ρωμαϊκό, γιατί παραποιούν και την ιστορία και είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η κυρία Περιστέρη υπογραμμίζει πως ακόμη δεν είναι έτοιμες οι μελέτες από πλευράς του Υπουργείου και αυτό την ανησυχεί. Με ανησυχεί το ότι ακόμη οι μελέτες δεν είναι έτοιμες και δεν έχουν κατατεθεί. Αυτό με ανησυχεί. Το ΕΣΠΑ κυλάει, πότε θα είναι τελειωμένες οι μελέτες για να είναι κατατεθειμένες όλες, να γίνει όλο αυτό που πρέπει να γίνει, που είναι δουλειά του Υπουργείου βέβαια, δική του αρμοδιότητα. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα για να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα, πώς θα τα προλάβουμε. Μάλιστα. Γιατί αν ήταν από ελεύθερους μελετητές, τώρα νομίζω θα ήταν τελειωμένα όλα. Αλλά πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο. Το σέβομαι απόλυτα, αλλά αυτά να γίνουν, να μην καθυστερούν τόσο. Από το 2014 ξεκινάει αυτή η ιστορία των μελετών. Τέλος, η ίδια ζήτησε από την κυρία Κονιόρδου η Αμφίπολη και συγκεκριμένα ο τύμβος Καστά να ενταχθεί στα μνημεία της UNESCO. Και πάνω απ' όλα, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να το δει όλος ο κόσμος, δηλαδή να γίνει επισκέψιμο. Και κάποια στιγμή να μπει στην UNESCO και της το είπα αυτό το πράγμα. Και μου είπε ναι, θα ήταν καλά, ήδη μπήκε το Ευπαλίνιο, μπήκαν οι Φίλιππι. Λέω προσπαθήστε τουλάχιστον να μπει και στην UNESCO. Αλλά για να μπει στην UNESCO πρέπει πρώτα να γίνει επισκέψιμο.